του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, είχε διαμορφωθεί στο σημείο που αφήσαμε τις διαπραγματεύσεις στο Κράν Μοντανά της Ελβετίας το καλοκαίρι του 2016. Παράλληλα, προωθούμε ενεργά τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στα Βαλκάνια μέσω μιας πολιτικής επίλυσης προβλημάτων, εντάσεων και ανοιχτών ζητημάτων με τους γείτονές μας, που ξεκλειδώνει την προοπτική να ενταχθούν οι γείτονές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς εφόσον το επιθυμούν. Μέσω του διαλόγου μας με την Αλβανία, αλλά κυρίως μέσω της ιστορικής συμφωνίας των Πρεσπών με τη βόρειο γείτονά μας, μια συμφωνία που δεν είναι μόνο σημαντική για την περιοχή, αλλά μπορεί να αποτελέσει και μοντέλο για την επίλυση διεθνών διαφορών. Μια συμφωνία που δεν προέκυψε μέσω της επιβολής του ισχυρότερου και των συμφερόντων του, αλλά ήταν αμοιβαίως αποδεχτή, προασπίζοντας την αξιοπρέπεια και των δύο πλευρών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα εμείς ως διεθνής κοινότητα να επαναπροσδιορίσουμε το κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον. Και επειδή σε αυτήν εδώ την αίθουσα υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις, επιτρέψτε μου να καταθέσω τη δική μου οπτική. Το δίλημα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι πατριωτισμός ή παγκοσμιοποίηση, αλλά το αν θα αφήσουμε τον κόσμο μας στην ανεξέλεκτη τροχιά της εθνικιστικής αναδίπλωσης, που η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οδηγεί σε τραγωδίες, ή θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για συλλογικές προοδευτικές λύσεις που θα σέβονται βεβαίως την εθνική και λαϊκή κυριαρχία του καθενός ξεχωριστά. Γιατί από τη μια πλευρά καμία σύγχρονη δημοκρατική πατριωτική πολιτική δεν μπορεί να είναι πολιτική παθητικής αποδοχής των υπεδείξεων υπερεθνικών ελίτ που δεν λογοδοτούν σε κανένα. Καμία σύγχρονη δημοκρατική πατριωτική πολιτική δεν μπορεί να θεωρήσει δεδομένη μια διεθνή τάξη που αναπαράγει ανισότητες εξουσίας και πλούτου ή προστατεύει το δικαίωμα κάποιων να έχουν τεράστια εμπορικά πλεονάσματα εις βάρος κάποιων άλλων, όπου ορισμένες χώρες επιβάλλουν τη βούλησή τους και τα συμφέροντά τους σε άλλες, πολλό δε μάλλον και στο όνομα κοινών αξιών. Αυτή, ξέρετε, είναι και η θέση μας στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η θέση μας σε σχέση με τους ανθρωπιστικούς πολέμους στην περιοχή και αυτή είναι η θέση μας έναντι των διαφορών μας με τους γείτονές μας. Από την άλλη όμως πλευρά, μια σύγχρονη δημοκρατική πατριωτική πολιτική πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Προκλήσεις που είναι κοινές από τη φύση τους και οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο συλλογικά και στην βάση κοινών αξιών. Πιστεύουμε βαθιά ότι μια σύγχρονη δημοκρατική πατριωτική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε συλλογικές πρωτοβουλίες και εγγυήσεις που θα προασπίζουν την ειρήνη, τη σταθερότητα, την αηφόρο ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όχι να βασίζεται στη λογική των μονομερών ενεργειών, στον εθνικισμό και στην ενίσχυση των ισχυρών εις βάρος των αδυνάτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι διεθνείς οργανισμοί συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών θα πρέπει να λογοδοτούν και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κρατών και πολιτών. Σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα για την μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε και την Ατζέντα 2030 για την αηφόρο ανάπτυξη. Σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση
την Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και τη Συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, παρά τις όποιες αδυναμίες της. Σημαίνει επίσης την εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης στη Συρία, στη βάση ενός συμμετοχικού πολιτικού διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε την αναθέρμανση των συνομιλιών για το Μεσανατολικό με στόχο μια ολοκληρωμένη λύση που θα ανταποκρίνεται και στο δίκαιο αίτημα του Ισραήλ για ασφάλεια, αλλά και στο δίκαιο αίτημα του Παλαιστινιακού λαού για ένα κράτος στη βάση των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Σημαίνει ακόμη ότι πρέπει να προωθήσουμε παρά τις δυσκολίες τον πολύτιμο διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών και ευρωατλαντικών θεσμών και χωρών με τη Ρωσία, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού για την αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων, προκλήσεων και κρίσεων. Σημαίνει επίσης την προώθηση της ειρήνης και της ανάπτυξης στην Αφρική, την στήριξη των χωρών που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της φιλοξενίας των προσφύγων, όπως η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία, και βεβαίως την αντιμετώπιση των γενεοσυργών αιτιών της μετανάστευσης. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να στηρίξουμε τα θετικά βήματα που έγιναν για μια διπλωματική λύση για την αποπυρηνικοποίηση στην Κορεατική Χερσόνησο. Και τέλος σημαίνει, ιδίως καθώς γιορτάζουμε τα 70 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την προώθηση της ατζέντας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως άλλωστε κάνουμε στην Ελλάδα με την απόδοση ηθαγένειας σε παιδιά μεταναστών τα οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα μας, με την νομική κατοχήρωση της ταυτότητας φύλου, την θεσμοθέτηση του Συμφώνου Συμβίωσης και την εμβάθυνση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας. Κύριε Πρόεδρε, ο Νέλσον Μαντέλα, τα 100 χρόνια από τη γέννηση του οποίου γιορτάσαμε φέτος, είχε πει το εξής: «Μας φαίνεται κάτι αδύνατο μέχρι τη στιγμή που το πετυχαίνουμε». Τα 8 τελευταία χρόνια η πατρίδα μου χτυπήθηκε άγρια από τις διεθνείς κρίσεις και αναμετρήθηκε σκληρά, με λογικές που λένε ο καθένας μόνος του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις κρίσεις διεθνούς κλίμακας. Σήμερα, αν η Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες και αντιμετωπίζει ακόμα δυσκολίες, μεγάλες και προκλήσεις στην οικονομία, στη διαχείριση του μεταναστευτικού και στη διπλωματία, παρόλα αυτά στέκεται στα πόδια της. Και στέκεται στα πόδια της, φέρνοντας λύσεις στην περιοχή. Αυτό λοιπόν δεν θα γινόταν ποτέ χωρίς μια πολιτική που προτάσει τη λαϊκή και εθνική κυριαρχία, αλλά παράλληλα δεσμεύεται στην εξέβρεση συλλογικών λύσεων με στόχο την ειρήνη, τη σταθερότητα και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόκληση της εποχής μας είναι λοιπόν να ξαναβρούμε αυτήν την ισορροπία ως διεθνής κοινότητα απέναντι στις εθνικιστικές δυνάμεις που προπαγανδίζουν το φόβο, το μίσος και τελικά την συλλογική οπισθοδρόμηση κάθε λαού ξεχωριστά. Και αυτή είναι μια πραγματικά σύγχρονη, δημοκρατική, οικουμενική αλλά ταυτόχρονα και πατριωτική επιλογή. Μια επιλογή που επιδιώκει οι πατρίδες όλων μας να ζουν με ειρήνη, να προκόβουν, να ευημερούν και όχι να στρέφεται η μία εναντίον της άλλης. Κλείνω λέγοντάς σας το εξής, κυρίες και κύριοι. Εκπροσωπώ μια χώρα που έδωσε πολύ σημαντικά πράγματα στην ανθρωπότητα με ένα πολύ μεγάλο πολιτισμό, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Μέρος, κομμάτι της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης. Αυτός ο πολιτισμός έφερε σημαντικές αξίες στον κόσμο.
και είναι αυτός ο πολιτισμός που θέλουμε να εκπροσωπούμε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες, που δεν αφήνει τελικά καμία αμφιβολία και κανένα περιθώριο ως προς τις θέσεις που εμείς θα υποστηρίξουμε στα κρίσιμα διλήμματα της εποχής μας. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν, μην έχετε καμία αμφιβολία, ο ελληνικός λαός για μία ακόμα φορά, όπως έκανε πάντοτε στις κρίσιμες στιγμές, θα σταθεί στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Σας ευχαριστώ θερμά.